Με μια ευχάριστη είδηση κλείνει το 2022. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αναβιώνει την ισχύ μιας παλαιότερης εγκυκλίου, της πολυγραφημένης 1055 του 2010, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας του οφειλέτου. Έτσι τίθεται εκτός λίστας πληστηριασμού η πρώτη κατοικία του οφειλέτη, η αξία της οποίας πλησιάζει, προσεγγίζει την αφορολόγητη αξία για το φόρο μεταβίβασης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Ειδικότερα για τον άγαμο 200.000 ευρώ, για τον έγαμο 250.000 ευρώ, για τον έγαμο αμαία 275.000 ευρώ, για τον έγαμο με ένα παιδί 275.000 ευρώ και βέβαια αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Είναι μια θετική εξέλιξη για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι ακριβώς βρίσκονται κάτω από την απειλή του πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Επειδή οι μέρες σήμερα είναι γιορτινές, θα μου επιτρέψετε να απευθύνω τις ευχές προς όλους και όλους, να έχουμε μια καλή χρονιά, δημιουργική, με υγεία, δύναμη και κάθε καλό στο σπιτικό σας.